Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να ευχαριστήσω για την κατανόηση και τους συναδέλφους και εσάς, γιατί πρέπει να είμαι σύντομα σε μια άλλη εξίσου σημαντική συνεδρίαση. Θα παρακολουθήσω με WebEx το υπόλοιπο. Τώρα, ας το πούμε έτσι, επειδή τοποθετηθήκαμε στις πρώτες δύο επιτροπές βάζοντας τον άξονα της δικής μας αντίληψης ως κόμμα για το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, σε αυτό θα επανέλθω. Δεν τοποθετούμαστε με υπόμνημα, γιατί υπάρχουν προφανώς κάποια στοιχεία τα οποία είναι σε θετική κατεύθυνση επιμέρους που αφορούν τον έλεγχο ενάντια στη χρήση των ουσιών που μειώνουν τα ανακλαστικά, θέματα εκπαίδευσης, ζήτηματα που αφορούν τις ταχύτητες και τον έλεγχο αυτής. Αλλά συνολικά δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα στρατηγικό, ας πούμε, λόγω της διαφορετικής αντίληψης, θα αναφερθώ πολύ γρήγορα στις σημαντικές γραμμές αυτού, στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης του ζητήματος με τρόπο που να αφορά περισσότερο τα ζητήματα που έχουν να κάνουν στην καταστολή, τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών για τον έλεγχο ουσιαστικά των ανθρώπων, των κινήσεων της ιδιωτικότητάς τους, που τα οποία έχουν φανεί και το προηγούμενο διάστημα ότι είναι επικίνδυνα για την αντικείμενο χρήσης από άλλους παράγοντες, λέω για τα βασικά ζητήματα. Εμείς, κατά τη γνώμη μας, στρατηγική αντιμετώπιση και προσέγγιση του ζητήματος έχει να κάνει με το εξής. Όταν δημιουργούνται όλες αυτές οι προϋποθέσεις, να φεύγουν τα βάρη από τον λαϊκό άνθρωπο, να διευκολύνεται η μετακίνησή του, να είναι πιο ασφαλής, πιο φθηνή, πιο ποιοτική. Και αυτό αφορά το σύνολο δηλαδή των παρεμβάσεων, γιατί θεωρούμε ότι η πολιτική στρέφεται ακριβώς εναντίον όλων αυτών των δυνατοτήτων που παρέχει η επιστήμη και η τεχνολογία, και όχι μόνο δεν διευκολύνει, αλλά δημιουργεί και περισσότερα βάρη. Και από εκεί και πάνω έρχεται να τσεκουρώσει όποιον δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Και γίνομαι αμέσως σαφής. Πόσος και πόσος χιλιάδες κόσμος εκτοπίζεται, και με βάση τα στοιχεία. Ένα τρίτο των Ελλήνων είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Το άλλο ένα τρίτο δεν μπορεί να βγάλει τις 15 μέρες του μήνα. Πόσοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν, ας πούμε, τους πιο ασφαλείς και ποιοτικούς δρόμους που είναι οι εθνικές οδοί, και αναγκάζονται λόγω των υψηλών διοδίων να βγαίνουν σε δρόμους επαρχιακούς που δεν έχουν καμία συντήρηση και έχουν εγκαταληφθεί στο έλεγχο και είναι τελείως επικίνδυνοι από λακκούβες, από φωτισμό, από σημάνσεις κτλ. Πόσοι έλεγχοι έχουν δείξει ότι με ευθύνη επιχειρηματικών ομίλων ή επιχειρηματιών γενικώς, σχολικά λεωφορεία, λεωφορεία αστικά τα οποία είναι για εκδρομές νέων και φοιτητών, χιλιάδες φορτηγά τα οποία βρίσκονται σε πολύ άθλια κατάσταση, κυκλοφορούν στους δρόμους και δεν υπάρχουν αυτοί οι έλεγχοι για να αποδώσουν τις ευθύνες και κυκλοφορούν σαν εφιάλτης μέσα στους δρόμους. Έχουν καταγγελθεί από τις ομοσπονδίες των οδηγών, είναι εξαντλημένοι, πειραγμένοι ταχογράφοι, τσακισμένα τα νεύρα τους και τα ωράρια τους σε πλήρη εξάντληση. Απ' την άλλη πλευρά, πρέπει να δούμε τελικά ποιος φταίει και ποιος πρέπει να καταδικαστεί, κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, όταν υπάρχουν νόμοι που αναγκάζουν πολύ μεγάλο ποσοστό, που πληθαίνει όλο και περισσότερο εργαζόμενους, να δουλεύουν 10, 12 και 13 ώρες και να χρειάζεται να κάνουν μία και δύο ώρες μετακίνηση προς τη δουλειά και πίσω. Με τι αντανακλαστικό, πώς να αναπτύξεις νοοτροπία, πώς να ουσιαστικά να σε βοηθήσει η οποιαδήποτε εκπαίδευση όταν έχουν ξεπεραστεί τα όρια της ανθρώπινης αντοχής και τα όρια της δυνατότητας λειτουργίας του εγκεφάλου με ξεκάθαρο τρόπο. Ποιος πρέπει να καταδικαστεί όταν ο μισθός της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων είναι τέτοιος που δεν μπορούν να συντηρήσουν τα στοιχειώδης αυτοκίνητά τους ή να πάρουν ένα απλό κράνος και όχι όλα αυτά, ας πούμε, που προτείνονται εδώ στην Επιτροπή. Εδώ ακόμα είναι ταξικό και το ζήτημα τελικά ποιος έχει το SUV και ποιος έχει το χιλιάρι. Γιατί όταν θα γίνει το δυστύχημα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός που έχει το SUV, δηλαδή περισσότερα λεφτά, είναι που θα τη βγάλει καθαρή, και ο άλλος που έχει λιγότερα λεφτά θα στραπατσαριστεί. Λέω τώρα επιμέρους ζητήματα. Αλλά κοιτάξτε τώρα, είναι και το τελευταίο για να μην τρώω πολύ χρόνο. Και μετά την αντιμετώπιση του ατυχήματος, για να μην γίνει δυστύχημα, πόσα και πόσα έχουν καταλήξει γιατί έχουν αργήσει τα ασθενοφόρα. Ξέρουμε την κατάσταση και την πολιτική της κυβέρνησης στην πλαισίω στη θωράκιση αυτού του τομέα, τις ελλείψεις, τις τραγικές, σε διασώστες, σε ασθενοφόρα.
σε όλες αυτές τις υποδομές αντιμετώπισης των καταστάσεων. Εγώ να αναφερθώ, γιατί έχει σημασία, στη Σοβιετική Ένωση πριν 70 χρόνια είχαν καταφέρει να φτάσουν η πρόσβαση στα συμβάντα, είτε καρδιακά είτε ατυχήματα στο δρόμο, τα 7 λεπτά. Είχαν εξαλείψει τον θάνατο από καρδιακό επεισόδιο, γιατί βρισκόταν σε 7 λεπτά στο σημείο. Αντιλαμβάνεστε αυτό και στα τροχεία τι σημαίνει. Δεν είναι θέμα παρέμβασης. Άρα όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι αποτελούν στοιχεία ενός στρατηγικού σχεδίου, ενός κράτους που δεν μπορεί να είναι στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων, να ξοδεύει δισεκατομμύρια για τους πολέμους και για τις επενδύσεις των επιχειρηματικών ομίλων, και αυτό που έχει να προτείνει στον λαό για την αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων, δυστυχημάτων, να είναι να πληρώσει ένα πρόστιμο άμα φεύγεις από τις, πώς το λένε, από τα όρια, να διευκολύνεσαι το πώς θα το πληρώνεις με ψηφιακές εφαρμογές, να ελέγχεται πώς το λένε, η ατομικότητα, η ιδιωτικότητά σου, και από εκεί και πέρα τα πρόστιμα και τα λεφτά να πηγαίνουν, να επιβαρύνεσαι δηλαδή με τα πρόστιμα τα οποία θα πηγαίνουν για την αύξηση της δυνατότητας των υποδομών για την κάλυψη αυτής της ανάγκης. Ξέρετε πολύ καλά ότι στο δρόμο χιλιάδες κάθε μέρα, ακριβώς γιατί τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι σε άθλια κατάσταση στις μεγάλες πόλεις αλλά και παντού, χιλιάδων τρέχουν να προλάβουν νόρμες με μηχανάκια, με αυτοκίνητα, μέσα από τα διέξοδα, τα δάνεια, τους πληστηριασμούς. Υπάρχει κόσμος δηλαδή που είναι στο δρόμο να προλάβει τα της επιβίωσης με τρομερά διέξοδα, και δεν μπορώ να καταλάβω τελικά πόσο μπορεί να δημιουργηθούν έτσι προϋποθέσεις με καθαρό νου κάποιος να βρίσκεται στους δρόμους. Άρα λέω ότι υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση είναι η πολιτική του κόστους ωφέλους, που δεν έχει στον προσανατολισμό να ξοδέψει χρήματα πραγματικά που να αφορούν όλα αυτά τα ζητήματα που δημιουργούν προϋποθέσεις χειρότερες όσον αφορά την ποιότητα στον δρόμο, στην κυκλοφορία, αλλά και για την διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής. Και με αυτή την έννοια, εμείς κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, όλα αυτά τα ζητήματα, τα επιμέρους, θα τα καταθέτουμε στο λαό για διεκδίκηση. Είναι ζητήματα καθημερινής δράσης και πάλης, γιατί ακριβώς δεν είναι στον προσανατολισμό του κράτους να τους τα παρέχει, και ό,τι έχει να κερδίσει ο λαός είναι μέσα από τους αγώνες τους. Άρα με αυτή την έννοια προφανώς υπάρχουν στοιχεία τα οποία συμφωνούμε, είναι σε κατεύθυνση που θα βοηθούσαν, αλλά το συνολικό στρατηγικό το αντιλαμβανόμαστε με διαφορετικό τρόπο, και με αυτή την έννοια θα τοποθετηθούμε και βέβαια στην επικείμενη νομοθέτηση. Ευχαριστώ πολύ.